4 βασικά πρόσωπα από την προηγούμενη κυβέρνηση βρέθηκαν έξω από το κυβερνητικό σχήμα. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Τώρα όμως να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Δήμαρχος Λάρισας, ο κύριος Μαμάκος, είναι μαζί μας. Να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα μετά τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην περιοχή του Αγίου Θωμά, στον δρόμο για τα Τρίκαλα το μεσημέρι. Δήμαρχε, καλό απόγευμα. Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται? Καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευτυχώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Εδώ και αρκετή ώρα έχει κατασβεστεί η φωτιά. Βέβαια υπάρχουν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας στον χώρο για τον κίνδυνο αναζωπήρωσης, γιατί και η υψηλή θερμοκρασία αλλά και η ισχυρή άνεμη που χτέουν στην περιοχή δυσκολεύουν την κατάσταση. Από την αρχή όμως υπήρξε ένας πολύ καλός συντονισμός των δυνάμεων της πυροσβεστικής, τόσο των υπήγειων όσο και των αέριων μέσων που επιχείρησαν, σε αγαστή συνεργασία με τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Λαρισαίων και της περιφέρειας Θεσσαλίας. Ενεργοποιήθηκαν εθελοντές, όλο το σύστημα λειτουργήσε υποδειγματικά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τέθηκε σε έλεγχο φωτιά, η οποία ξέσπασε σε ένα ιδιαίτερο σημείο, είναι κάτω από την Αβερόφυγη Γεωργική Σχολή Πλησίων του Πανεπιστημίου Γεώπολης, των εγκαταστάσεων του πρώην ΤΕΗ, και όμως λόγω του ανέμων πέρασε το δρόμο και πήγε... Από τι πήρε η φωτιά, Δήμαρχε, από τι ξεκίνησε, έχετε εικόνα? Ακούγονται διάφορα, πιθανόν να υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, είναι κάτι όμως το οποίο θα το δείξει η προκαταρκτική έρευνα που θα γίνει από την πυροσβεστική και το ανακτητικό της τμήμα. Το σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξαν ζημιές. Εκενώθηκε άμεσα ο χώρος του Πανεπιστημίου και με δικά τους μέσα οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι, αλλά και με την συνδρομή του αστικού κτέλ Λάρισας, με το οποίο είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία, μεταφέρθηκαν σε σημείο κεντρικό. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Φαίνεται ότι δεν είναι τόσο εκτόνωση. Είμαστε σε επιφυλακή όμως για το κίνδυνο αναζωπήρωσης. Αλλά πρέπει να σημειώσω ότι υπήρχε και μια δεύτερη αιστεία φωτιάς στον δρόμο Λάρισας Αμπελώνα. Και εκεί ενεργούσαν, την ώρα που ενεργούσαν σε εκείνο το σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ξέσπασε και το δεύτερο μέτωπο φωτιάς στην συνοικία του Αγίου Θωμά. Αυτό είναι θέμα. Κύριε Δημαρχή, είδαμε το 112 να στέλνει έκτακτη προειδοποίηση για εκένωση. Απειλήθηκαν σπίτια, ήταν κοντά στο να απειληθούν σπίτια, κοντά, ήταν προληπτικό. Ήταν πολύ κοντά στις εργατικές κατοικίες του Αγίου Θωμά και σε συνεννόηση με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τον αρμόδιο υφυπουργό. Στείλαμε μήνυμα από 112 προληπτικά να εκενωθεί ο χώρος, με την έννοια ότι δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Τελικά δεν χρειάστηκε να υπάρξει εκένωση. Το μέτωπο της φωτιάς που ήταν πλησίον των σπιτιών γρήγορα τέθηκε σε έλεγχο και κατασβέστηκε η φωτιά. Αυτή τη στιγμή στο χώρο επιχειρούν μηχανήματα του Δήμου Λαρισαίων για τον καθαρισμό των χώρων από τα καμένα και την πλήρη αποκατάσταση. Όλα έχουν εξελιχθεί καλά. Θέλω να ευχαριστήσω κυρίως τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Λαρισαίων και της περιφέρειας και τους εθελοντές όλους που υποδειγματικά ακολούσαν τις οδηγίες της πυροσβεστικής και αποφύγαμε τα χειρότερα και είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Δυστυχώς όμως, αν ξεκινάει έτσι το καλοκαίρι, δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Το σημείο που πήρε η φωτιά πίσω από τη Γεωργική Σχολή είναι βατός τόπος, δηλαδή είναι κάμπος, είναι πεδιάδα, είναι εισάδη, δεν έχει μεγάλα δέντρα και έχει και δρόμους. Πώς και ξέφυγε τόσο πολύ? Ήταν οι άνεμοι. Οι άνεμοι παίζουν το ρόλο τους. Δηλαδή το θερμικό φορτίο ήταν τέτοιο, βρήκε πρόσφορο έδαφος από την απέναντι πλευρά και υπήρξε η αναζωπήρωσή της και σε δεύτερο σημείο. Προφανώς οι δυνάμεις πυροσβεστικής θα βρουν τα αίτια. Το ευτύχημα είναι, όπως σας είπα όμως, ότι τέθηκαν σε έλεγχο γρήγορα, δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα. Και ελπίζω πολύ σύντομα να είμαστε σε θέση να εξαλείψουμε κάθε ενδεχόμενο αναζωπήρωση. Μάλιστα. Και χρειάστηκε και ελικόπτερο, Ναι, ήταν ελικόπτερο το οποίο έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Τα Ericsson που δείχνουν στοχευμένα με πολύ έτσι μεγάλη ακρίβεια και νομίζω ότι ήταν καταλυτική η παρέμβασή του. Με δεκάδες ρήψεις που έκανε βοήθησε πάρα πολύ. Το ίδιο ελικόπτερο χρησιμοποιήθηκε και στη φωτιά που ήταν στον δρόμο Λάρισας Αμπελώνα. Μάλιστα. Πολύ καλά, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, να είστε καλά.